Πάμε ωστόσο. Βάλια, μπορείς να σηκωθείς. Πώς ξεκινήσαμε με... Με Άγιο Νικόλαο Χαβάνια. Το έχει πάρει επόμου σήμερα ο Δημήτρης, Άγιο Νικολιώτης, γνωστός και αγαπάει και την περιοχή του και μας μεταφέρει εικόνες από εκεί. Και πολύ καλά κάνει, γιατί με τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε, η Περιφερειακή Ενότητα Λερασιθίου είναι στην τρίτη θέση όσον αφορά τις γαλάζιες σημαίες. Οπότε μπορούμε να δούμε άλλωστε και τη σχετική κάρτα. Είναι στοιχεία από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Φύσης. Δημοσιοποιήθηκαν. Πάμε. Πολύ σωστά είπες και εσύ, η Ελλάδα φιγουράρει στη δεύτερη θέση. Και βεβαίως είναι η Ισπανία στην πρώτη θέση. Θα τα δούμε παρακάτω. Γαλάζιες σημαίες καθαρές θάλασσες. 581 φέτος οι γαλάζιες σημαίες. Μιλάμε για καθαριότητα αχτών παραλιών αλλά και οργάνωση αχτών. Πρώτες λοιπόν στην κορυφή βρίσκονται οι περιοχές, Περιφερειακή Ενότητα μιλάμε, Χαλκιδικής, 87 γαλάζιες σημαίες, Ρόδου 55 και είναι αυτό που λέγαμε τώρα με το Λασίθι, 41 λοιπόν οι γαλάζιες σημαίες. Στην τρίτη θέση, λίγο παρακάτω, πάμε να δούμε το επίπεδο Κρήτης, στα Χανιά 36 γαλάζιες σημαίες, στο Ηράκλειο 31 και στο Ρέθυμνο 20 γαλάζιες σημαίες. Αν θέλουμε να δούμε στοιχεία Δήμων, είναι η Ρόδος. Η Ρόδος κρατάει τα σκύπτρα σε επίπεδο Δήμων. Δήμων. Πριν είδαμε περιφερειακές ενότητες. Μάλιστα. Εκεί το Λασίθι ήταν στην τρίτη θέση. Τώρα σε Δήμους. Η Ρόδος είναι στην αρχή με 55, περιοχή Κασάνδρας Χαλκιδικής και Άγιος Νικόλαος Λασιθίου 25. Είναι ο συγκεκριμένος Δήμος από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και εδώ στην τρίτη θέση. Και να τελειώσουμε με τις περιοχές που δεν φαίνεται να είναι έτσι και τόσο καθαρές. Έχουν λίγες γαλάζιες σημαίες και μάλιστα από μία γαλάζια σημαία σε κάθε μία από τις συγκεκριμένες περιοχές. Η Άνδρος έχει μία γαλάζια σημαία, ο Εύρος, η Ιθάκη, η Μύκονος και η Τίνος. Και τελειώνουμε με πανελλαδική εκτίμηση λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχουμε. Η Ελλάδα είναι στην δεύτερη θέση παγκοσμίως και πρώτη είναι η Ισπανία. Μιλάμε λοιπόν για στοιχεία από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, δημοσιοποιήθηκαν και δείχνουν λοιπόν ότι η Κρήτη και η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου κρατάει τα σκύπτρα, βρίσκεται λοιπόν σε πολύ καλή θέση όσον αφορά την οργάνωση των παχτών αλλά και την καθαριότητα των παραλίων και βεβαίως των θαλασσών γενικότερα. Μία ακόμα λοιπόν πολύ καλή χρονιά που μπορούν λοιπόν οι λουόμενοι που επισκέπτονται το νησί μας να εμπιστεύονται την Κρήτη, να εμπιστεύονται τις παραλίες της. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σύνδεση για το δεύτερο μέρος, το κλίμα του ρεπορτάζ που μας παρουσίασε η Βάλια. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Δάρια Βουρδουμπά, η οποία είναι υπεύθυνη συντονισμού προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Μάλιστα, λοιπόν, 581 γαλάζια σημαία. Ακριβώς, 581 πανελλαδικά σήμερα. Μάλιστα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε κυρία Βουρδουμπά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, μια χαρά, εσείς? Είμαστε μια χαρά, στοιχεία που προκαλούν χαμόγελο. Και επιβεβαιώνουν, τι επιβεβαιώνουν στην αρχή της τουριστικής περίοδου, αναφέρομαι στον αριθμό των γαλάζιων σημαίων πανελλαδικά. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι γαλάζιες σημαίες είναι εθελοντικό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι συμμετέχουν όσοι επιθυμούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης. Είναι σημαντικό να το λέμε, δεν ελέγχονται όλες οι ακτές της χώρας και αποδίδονται. Βέβαια, είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Η Κρήτη, όπως αναφέρατε κι εσείς, πολύ ψηλά κρατάει τα σκύπτρα ως περιφέρεια με 128 σημαίες, γαλάζιες σημαίες, περιλαμβανομένων και των ακτών και των μαρινών. Φέτος βραβεύτηκαν 581 ακτές, 15 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη. Και είμαστε στη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 53 χώρες. Αν δηλαδή το αντιληφθούμε, η Ελλάδα μία μικρή χώρα, και όμως ανάμεσα σε 53 χώρες τόσο ψηλά στο κομμάτι του τουρισμού. Γαλάζια σημαία σημαίνει εθελοντισμός, εθελοντικό πρόγραμμα, σωστά? Ακριβώς. Ποια τα κριτήρια, ποιες οι προϋποθέσεις? Καταρχάς, απαράβατος όρος είναι η εξαιρετική ποιότητα υδάτων. Χωρίς αυτήν δεν αξιολογούνται καν οι αιτήσεις περαιτέρω. Η οποία ελέγχεται, απορία και τηλεθεατών, πώς ελέγχεται? Ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς. Εμείς ως οργανισμός, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, δεν ελέγχει όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι, δεν είμαστε κάποιο διεξιδευμένο εργαστήριο να κάνουμε τους ελέγχους. Οι έλεγχοι γίνονται στην περίπτωση της Κρήτης, από τη Διεύθυνση Υδάτων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εκείνοι συνεργάζονται με τα αρμόδια εργαστήρια που έχουν όλες τις διαπιστεύσεις ως προς νερό, μικροβιολογικές αναλύσεις. Πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες διαπιστεύσεις.
Και τα επίσημα αυτά αποτελέσματα χρησιμοποιούν οι διαχειριστές προκειμένου να υποστηρίξουν τις αιτήσεις τους. Και ελέγχονται από εμάς σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Υδάτων και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Μάλιστα, το γεγονός ότι τα πηγαίνουμε. Υποκτή, αν θέλετε. Περίφημα, τα πηγαίνουμε περίφημα στο μέτωπο των γαλάζιων σημαίων σε πανελλαδικό επίπεδο. Αυτό είναι γνωστό και σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή αποτελεί ακόμα μία διαφήμιση για τη χώρα μας και στο εξωτερικό. Σαφώς αποτελεί διαφήμιση. Εγώ θα σας πω ότι την Δευτέρα που έγινε και η εκδήλωση είχαμε και τον Διευθυντή του Διεθνούς Προγράμματος, τον κύριο Ντουράντ εδώ, που ήρθε να τιμήσει τη χώρα μας ακριβώς γιατί αναγνωρίζει το έργο που γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει προφανώς γαλάζια σημαία και ήρθαν να μας στηρίξουν και με την παρουσία τους από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Είναι ένα πρόγραμμα διεθνώς αναγνωρισμένο, Eco-Label, σήμα ποιότητας όπως λέμε. Έχει μία σειρά από 33 κριτήρια, δηλαδή είπαμε το πρώτο είναι η ποιότητα υδάτων. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν κριτήρια που έχουν να κάνουν με περιβαλλοντική διαχείριση, ασφάλεια, αναβαγωσιστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες όπως είναι η προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και πολύ σημαντική επίσης κατηγορία είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση. Μάλιστα. Θέλουμε ο κόσμος να ενημερώνεται και να ευαισθητοποιείται για συνεχής ενημέρωση. Κυρία Βουρδουμπά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Σπουδαίος ο ρόλος σας και με η προσπάθειά σας. Χαρά. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,